σε μια καθαρά γεωπολιτική του παρέμβαση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της φαρμακοβιομηχανίας Vianex και ψυχή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αν και πλέον εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία όλων των Ελλήνων ανεξαρτήτως οπαδικής ταυτότητας, ζητεί μια τεράστια συγγνώμη από τον Βλαντιμίρ Πούτιν για αυτά που έχουμε κάνει ως χώρα τα τελευταία 24 ώρα, και θα του έλεγε ότι όταν τελειώσει με όλους αυτούς τους νεοταξίτες να μας δώσει τη δυνατότητα να βγούμε μαζί με τη Σερβία από το ΝΑΤΟ. Αναφέρεται βέβαια στην αποστολή όπλων και πυρομαχικών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στο ουκρανικό καθεστώς, ρουκέτες των 122 χιλιοστών για τα ρουκετοβόλα αντιαρματικών RPG-18 και AK-47 Καλάσνικοφ, τα οποία όλα βγήκαν από τις αποθήκες του ελληνικού στρατού και ειδικά σε ό,τι αφορά τις ρουκέτες, από τις αποθήκες όπλων των νησιών. Απευθύνει έκκληση στον Βλαντιμίρ Πούτιν γιατί, όπως αναφέρει, ξέρει ότι ο πόλεμος αυτός αφορά άλλα πράγματα για όσους ξέρουν και ενημερώνονται. Θα του έλεγα μάλιστα ότι μόλις τελειώσει με όλους αυτούς τους νεοταξίτες, να μας δώσει την ευκαιρία μαζί με τη Σερβία να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Αναφερόμενος στους ξένους ηγέτες, Τριντό, Μακρόν κλπ, λέει πως δεν ασχολείται με αυτούς γιατί παίρνουν εντολές και τους έχουν κρατημένους από... και κάνουν ό,τι τους λένε. Το ζήτημα είναι ποιοι κρύβονται από πίσω τους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Αυτούς πολεμάει ο Πούτιν. Για να μην υπάρχει όποια αμφιβολία, ναι, 10.000 μηνύματα την ημέρα και τα 10.000 διαβάζω. Και ο λόγος ο οποίος λοιπόν δεν τα βάζω με τον εκάστοτε πρωθυπουργό, είτε λέγεται Τρουντό, είτε λέγεται Μακρόν, είτε λέγεται Ζελένσκι, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Είναι γιατί όλοι αυτοί είναι πιόνια του συστήματος. Εντολές ακολουθούν. Μην πω κιόλας ότι τους έχουν κρατημένους και από τα αρχίδια και αναγκάζονται και τα κάνουν. Το θέμα είναι ποιοι είναι από πίσω τους. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Αυτούς πολεμάει ο Πούτιν. Αυτούς προσπαθεί να ρίξει και να μας σώσει εμάς και όλη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβετε. Προφανώς και δεν πρέπει να πεθαίνει κόσμος, ούτε Ουκρανός, ούτε Ρώσος, ούτε Αφγανός, ούτε Έλληνας, ούτε Τούρκος, ούτε Μουσουλμάνος, ούτε Εβραίος. Κανένας. Όλες οι ανθρώπινες ζωές έχουν την ίδια αξία. Από εκεί και πέρα όμως, διαβάστε, μάθετε τι σκατά συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, τι θέλουν να μας κάνουν και για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο πόλεμος στη Ρωσία. Πρώτο βγαίνουμε όλοι με τις κίτρινο μπλε και με τις κίτρινο γαλάζιες σημαίες. Και όσον αφορά το τι θα έκανα, θα έστελνα μια τεράστια συγγνώμη στον Πούτιν για αυτά που έχουμε κάνει σαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα και θα του έλεγα ότι όταν τελειώσει με όλους αυτούς τους νεοταξιστές, θα μας... Russia stands against the progression of the New World Order. Russia is the only country that does not have a centralized bank that is run by the Rothschild Luciferian family. Russia does not play with the Freemason society. The president of Russia, President Putin, is not a Freemason. The globalist cabal that is run by Charles Schwab, the Rothschild family, the Rockefeller family, the Chase family, the Russell family, cannot be controlled, and therefore we are always at war with the big bear Russia. Think about it. Russia is the only place they could not put a centralized bank because every single leader in Russia was at war with Rothschild, with the Rothschild families. The Rothschilds own all of the centralized banks, and every single country, think about this, that has refused the Rothschild putting in one of their banks, meaning they control the currency of that country, we've gone to war with. Why is it that Trump didn't have a problem with Putin? Was it because he was a Putin puppet? Or was it because Trump, like Putin, did not want to stand with the New World Order? Now, the moment they stole the election in 2020, and if you don't believe it was stolen, you live under a damned rock. Okay? So the moment they stole the election in 2020, the New World Order immediately swept in and put Biden in office. Think about this. Why would Trump, 4 years in office, keep us from all wars? We weren't in a war. He didn't lead us to war. The president before him, Obama, we were in war. The president before Obama, Bush, we were in war. The president before him and before him and before him, all the way back to Carter, in war. The United States is being used and has been used since its inception for a war machine for the profiteers of Europe. The people like Charles Schwab, who are sitting at the very top of the economic forum talking about a united globe, a one world currency.
a microchip to which will be implanted in the back of the hand and in the forehead of all citizens of the globe in the New World Order. We are dealing with Luciferian New World Orderists. And the only president now that is standing against it is President Putin. Why is it that when Trump was in office and he met with President Putin, shortly following their meeting, President Putin takes the stand in Russia and it translates, and I speak, that he stated that the West was run by demonic Luciferian cabal members. He literally stated that the West was run by demonic, I'm saying it again, Luciferian cabal members. The people that run the Federal Reserve. The people that sit at the top of the Bilderberg Group. The people that are at the very top of the CIA cult that runs all kinds of programming that are demonic in nature. You will understand that we are not fighting Russia. We are not fighting President Xi of China. We are fighting against the New World Order progression, the rise of the Antichrist, the One World Order, the One World Banking System, the One World Religion, and President Putin is standing against it. Isn't it funny that they call us conspiracy theories when the conspiracies and the conspirators are doing things in broad daylight? And then the moment any one of us wants to speak out about it, we're conspiracy theorists. No, baby, we are conspiracy realists. If you understood what was going on, if the United States would ever wake up to the fact that we are run by a globalist cabal, there would be no silence in the streets. If you knew what they really were doing by trafficking our children, 800,000 of them, to the highest bidder across the globe, all of the rich elite would not survive what would come. But I do believe that the good people, and I'm not saying that President Putin is good. He has his evil faults. But what he is doing is he's going into the Ukraine, where, by the way, there is an energy company that Biden's son sat on the board of. Chuck Schumer's son sits on the board of. Nancy Pelosi sits on the board, or her daughter and son sit on the board of. So why is that in the Ukraine, and why are we fighting against Russia and Russia's going in? Could it be that President Putin, who stands against the New World Order, is going in to clear out the mess? Unfortunately, there are innocent people dying. That happens every time there is a war. But you have to look, you have to stop watching the media. All I'm seeing is President Putin on my timeline, and oh, pray for Ukraine. No, you need to start praying against the New World Order and the advancement of the RFID chip and the advancement of the globalist bankers. You need to start praying against what really matters. Do you understand that? Unless you like being a slave to the New World Order, unless you like in the next coming years an RFID chip being mandatory like they're trying to mandate the injections, all you have to do is watch the World Economic Forum. I watched Charles Schwab talk about how that they were getting ready to implement globally the RFID chip. And then all of a sudden we go to war with Russia. Russia, 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 Russia. Are you paying attention to the bigger picture? We are not at war with Russia. We have never been at war with Russia. Hell, the Ukraine is not at war with Russia. This is a game for the globalist elites. They put us into wars to usurp the people's thoughts, to usurp our will, in order for them to implement their globalist agenda. Oh my God, wake up, because you know, we know that there's something bigger. Every time something pops off on the media, like propaganda to the puppets, they're talking heads. Why does the media immediately always say the same thing? Because they are owned by four corporations that is run by the CIA that has puppeteer players as mouthpiece doing what's called Operation Mockingjay, or Mockingbird, sorry, Mockingbird. Where, like the telephone game, you start news of Russia, 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 war in Ukraine, and you have the whole country talking about it, and the whole world talking about it, while the globalists are moving chess pieces on the board. Like, I'm so sick to death of the media, and so sick to death of all of social media that keeps parroting, that keeps echoing, like echo chambers, this fake news. Think
about it. Use your head. Use your reasoning. If you have not been injected and you're not fucked up by the injection, excuse my French, I said it. Use your reasoning. You're not programmed. Open your mind. Begin to read a little bit instead of turning on CNN and MSNBC and ABC, The View, and all of the other garbage these four corporations that run them are spewing. But until the masses wake up to the delusion that we have been wrought and we have been dictated by the Washington bureaucracy for decades, a bunch of pedophiles, a bunch of old, white, and even black pedophiles that are sacrificing our children, that are warmongering, frothing at the mouth to make profit off of war after war after war, and we allow them to sit and walk amongst us freely. Every last one of them, from Bill Gates to George Soros to Bill and Hillary Clinton to Barack and Michelle Obama to George Bush and his wife, to every single senator that placated, to every single House member that is a part of the scripted reality known as the Washington bureaucracy, should have been locked up and prosecuted, and not only prosecuted, but hung by the neck until dead. I am so worn out at what is going on. Do you know how hard it is being truly awakened to the truth of what is going on around you and watching so many people be asleep? Like, oh dear God, awaken the nation. Oh dear God, there are still people wearing masks in grocery stores, not because the grocery store is requiring it, but because they're programmed to do it. Oh dear God, there are people still willing to get injections after the pharmaceutical companies have refused to give the information out on the damage that it's caused for the next 50 years. Oh dear God, we are still listening to senators and House members who are profiting not only off of this war, but all of them have stocks in Pfizer and Bayer. All of them have stocks in Moderna and Johnson & Johnson, and yet none of them will require to get the injection. Oh dear God, when are people going to wake up and realize they've been duped? And realize that we, the people in number, are the ones and only the ones that can bring this down. Wake up. Wake up. Wake up. Stop watching the media. Wake up. Pull your money from the main banks. I have just now started the process of pulling my savings accounts and my investments and my checking account from Bank of America. And I'm moving it to a local credit union. Pull your money from the national banks. Stock up on food and water. Stock up on guns and ammo. Read your Bible. Pray and talk to your Creator. Wake up now. And take off the damn mask. Ο Πούτιν οργισμένος απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου. Ξεχάσατε ποιοι μπήκαν στο Βερολίνο το 1945. Μάχη του Βερολίνου. Από τη Wikipedia. Η μάχη του Βερολίνου, γνωστή ως επιχείρηση στρατηγικής επίθεσης στο Βερολίνο από τη Σοβιετική Ένωση, καθώς και ως πτώση του Βερολίνου, ήταν μια από τις τελευταίες μεγάλες επιθέσεις του Ευρωπαϊκού Θεάτρου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την επιχείρηση Βίστουλα Όντερ τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1945, ο κόκκινος στρατός είχε κολλήσει προσωρινά σε μια γραμμή 60 χιλιόμετρα ανατολικά του Βερολίνου. Στις 9 Μαρτίου, οι Γερμανοί ανακοίνωσαν την επιχείρηση υπεράσπισης της πόλης με τίτλο «Επιχείρηση Κλάουζεβιτς». Οι πρώτες αμυντικές προετοιμασίες στα περίχωρα του Βερολίνου έγιναν στις 20 Μαρτίου. Υπό τον νεοδιοριστέντα διοικητή της στρατιωτικής ομάδας Βιστούλας, στρατηγό Γκότταρντ Χάινριτσι.
Όταν η Σοβιετική επίθεση συνέχισε από τις 16 Απριλίου, δύο Σοβιετικά μέτωπα, στρατιωτικές ομάδες, επιτέθηκαν στο Βερολίνο από τα Ανατολικά και από τα Νότια. Ενώ ένα τρίτο διαπέρασε τις γερμανικές δυνάμεις που είχαν σταθμεύσει στα βόρεια του Βερολίνου. Πριν ξεκινήσει η κύρια μάχη στο Βερολίνο, ο κόκκινος στρατός περικύκλωσε την πόλη με τις επιτυχημένες μάχες των υψωμάτων Ζέλοφ και του Χάλμπε. Στις 20 Απριλίου 1945, ημέρα των 56ων γενεθλίων του Χίτλερ, το πρώτο λευκορωσικό μέτωπο υπό τον στρατάρχη Γεώργη Ζούκοφ, το οποίο προχωρούσε από ανατολικά και νότια, άρχισε να βομβαρδίζει το κέντρο του Βερολίνου. Ενώ το πρώτο ουκρανικό μέτωπο του στρατάρχη Ιβάν Κόνεφ, πέρασε τη στρατιωτική ομάδα κέντρου και προχώρησε προς τα νότια προάστια του Βερολίνου. Στις 23 Απριλίου, ο στρατηγός Χέλμουτ Βάιντλινγκ ανέλαβε τη στρατηγία των δυνάμεων στο Βερολίνο. Το φυλάκιο αποτελούνταν από διάφορες ανοργάνωτες και κατώτερες μεραρχίες της Βέρμαχτ και των Βάφεν, SS, μαζί με ελλιπώς εκπαιδευμένες μονάδες των Folkstrom και της νεολαίας του Χίτλερ. Εντός της επόμενης εβδομάδας, ο κόκκινος στρατός κατέλαβε την υπόλοιπη πόλη. Στις 30 Απριλίου, ο Χίτλερ αυτοκτόνησε, ενώ αρκετοί αξιωματούχοι του αυτοκτόνησαν λίγο αργότερα. Το φυλάκιο της πόλης παραδόθηκε στις 2 Μαΐου, αλλά οι μάχες συνέχισαν στα βορειοδυτικά, τα δυτικά και τα νοτιοδυτικά της πόλης μέχρι το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη στις 8 Μαΐου ή στις 9 Μαΐου με βάση την ώρα Μόσχας στην ΕΣΔΟ. Καθώς μερικές γερμανικές μονάδες πολεμούσαν στα δυτικά για να έχουν τη δυνατότητα παράδοσης στους δυτικούς συμμάχους και όχι στους σοβιετικούς. Ως ανατολικό μέτωπο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, περιγράφεται το σύνολο των πολεμικών γεγονότων που έλαβαν χώρα ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις του Άξονα κατά τα έτη 1941 έως 1945, στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αποτελεί το σπουδαιότερο πολεμικό γεγονός της Σοβιετικής Ιστορίας και ένα από τα σπουδαιότερα της Παγκόσμιας. Στη ρωσική ιστοριογραφία αναφέρεται συνήθως ως μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Ο εν λόγω όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε από την εφημερίδα «Πράβδα» την επομένη της γερμανικής εισβολής σε ένα άρθρο που καλούσε τους σοβιετικούς πολίτες να επαναλάβουν το θρίαμβο του πατριωτικού πολέμου, η νίκη της ρωσικής αυτοκρατορίας επί του Ναπολέοντα. Θέατρο επιχειρήσεων του Ανατολικού Μετώπου ήταν κυρίως τα σοβιετικά και προς το τέλος τα κεντροευρωπαϊκά εδάφη. Το ανθρώπινο κόστος υπήρξε τεράστιο, αφού το ανατολικό μέτωπο ήταν το κύριο θέατρο του πολέμου συνολικά. Πάνω από το 70% των πολεμικών εχθροπραξιών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλά εκατομμύρια σοβιετικοί πολίτες σκοτώθηκαν ή έμειναν σωματικά ή ψυχικά ανάπηροι. Σχεδόν όλες οι υποδομές της χώρας στο ευρωπαϊκό τμήμα της καταστράφηκαν. Ο Πούτιν οργισμένος απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου. Ξεχάσατε ποιοι μπήκαν στο Βερολίνο το 1945. На Советский Союз, а не наоборот. Давайте не забудем, а кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Только под Сталинградом 1 100 000 человек погибло. В Великобритании сколько? 400 000? Меньше полумиллиона и в США. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Алексей Миллер, историк, Европейский университет в Санкт-Петербурге. Два года назад... У нас два Алексея Миллера.
Какая богатая Россия. Два года назад вас спрашивали во время встречи с Валдайским клубом о резолюции Европейского парламента, где на Российскую, на Советский Союз и, соответственно, на Россию возлагалась равная с нацистской Германией ответственность за начало Второй мировой войны. И с тех пор вы не раз обращались к этой теме и в своих выступлениях, и в статье, которая летом 2020 года вышла. И, среди прочего, вы, когда открывали памятник жертвам блокады в Яд-Вашем в январе 2020 года, сказали о том, что вы бы предложили встречу лидеров Большой Пятерки, чтобы в том числе и вот эта тема была обсуждена, чтобы мы вышли из режима вот такой конфронтации, такой войны памяти. Но, по-моему, с тех пор лучше не стало. Может быть, вы что-то знаете такое, что в публичной сфере неизвестно, может быть, какие-то изменения к лучшему. Но было бы здорово, если бы вы нам об этом рассказали. И второй вопрос вдогонку к этому. Когда есть такая конфронтация внутри стран, которые в такую войну памяти вовлечены, всегда возникает искушение сплотить ряды и в некотором смысле ограничить большей или меньшей степени свободу дискуссий историков в том числе, а такие дискуссии всегда предполагают различия мнений, и в том числе и какие-то рискованные, и, может быть, даже неправильные мнения. Вы вот применительно к нашей стране видите такую угрозу сокращения этой свободы? Да нет, угрозы такой, мне кажется, у нас нет. У нас угроза иногда возникает без ответственности за то, что люди говорят. Такое есть. Но это обратная сторона как раз той самой свободы, о которой вы сейчас сказали. Значит, если говорить о моей инициативе провести встречу глав государств пятерки членов Совета Безопасности, постоянных членов, то она, в принципе, это поддержана была всеми, и можно было бы это сделать. Там возникли проблемы, которые с Россией не связаны, связанные с некоторыми спорами внутри этой пятерки. Повторяю, не связано не с Россией. Первое, а второе, потом началась эта пандемия в скором времени, и все это усложнилось, на самом деле. А сама идея встречи, она, в общем, встречена была весьма позитивно. И надеюсь, что, может быть, это когда-то и состоится. Это точно пойдет на пользу. Точно пойдет на пользу. Мы обсуждаем это и с американскими партнерами, и с нашими китайскими друзьями, с французами. Французский президент, кстати, сразу это поддержал. Вот, у него были из Великобритании. Там есть свои идеи, свои предложения, чем наполнить такую встречу дополнительно. Но сама по себе идея, она в целом поддержана. Надеюсь, условия сложатся, мы такую встречу проведем. Что касается памяти по поводу исторической памяти вообще, связанной со Второй мировой войной, ну, вы знаете, конечно, я готов сам на эту тему говорить аргументированно. У нас много претензий к правителям страны с 1917 года по 1990, так? Это очевидная вещь. Но ставить, тем не менее, на одну доску нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой войны и разделять ответственность 50/50, это абсолютно недопустимо. Это ложь. Знаете, я говорю так не только потому, что я русский человек, так и в данный момент являюсь главой российского государства, а Россия – правопреемница Советского Союза, я вам говорю в данном случае отчасти, хотя бы отчасти, как вы, как исследователь. Я читал документы. Я просто поднял из архива эти документы. Мы сейчас все публикуем их больше и больше. И вот поверьте мне, я вот когда читал, у меня даже по-другому картина начала складываться. Вот можно как угодно там, и есть за что вспомнить Сталина, за его лагеря, там, за репрессии и так далее.
Но я видел в документах его даже резолюции. Реально советское правительство боролось за то, чтобы предотвратить начало Второй мировой войны. Можно тоже можно сказать по разным причинам. Кто-то может сказать, что не были готовы, поэтому старались предотвратить. Но точно совершенно старались предотвратить. Боролись за сохранение Чехословакии. Ставили вопросы по поводу того, чтобы защитить ее суверенитет. Я читал, прямо читал, секрет, нет, мы сейчас открываем эти архивы. Значит, какова была реакция той же Франции на происходящие события? В том числе и по встрече в Мюнхене в 1938 году с Гитлером, ведущих политических деятелей. Вот... Когда вот это читаешь, видишь, ну понимаешь, что попытка извратить, конечно, она всегда может быть. Но хотя бы прочитайте эти документы. Когда, значит, я понимаю сегодняшнее польское руководство там по поводу событий 1939 года. Но когда им говоришь, ну, ребята, ну вы посмотрите, что произошло, происходило чуть-чуть пораньше до этого. Вы же поучаствовали вместе с Германией в разделе Чехословакии. Но вы же фитиль этот подожгли, открыли пробку, а потом джин вылетел, его же то не загонишь. Я читал и архивные документы, которые оказались у нас после того, как Красная Армия прошла через Европу, и немецкие, кстати, и польские, и французские. У нас все есть. Ну, я напрямую просто договорились о разделе Чехословакии. Договорились о времени вхождения войск. Ну, послушайте меня. А потом значит, все сваливать на Советский Союз. Ну, это просто не соответствует реалиям и действительности. Просто не соответствует действительности. Ну, и если по-простому-то. А кто напал-то на кого? Кто напал? Что, разве Советский Союз напал на Германию? Да нет. Да. Ну да, там были эти секретные договоренности между Германией и Советским Союзом. Ну, кстати, обращу ваше внимание на то, что в Брест-то советские войска вошли тогда, когда там уже немецкие стояли. Немецкие просто подвинулись, и все. Красная Армия вошла. Понимаете? Но не нужно политизировать здесь ничего. Давайте спокойно на уровне экспертов почитаем документы и разберемся во всем. Ведь никто не обвиняет тогдашнее польское руководство. Но мы не позволим обвинять и Россию, Советский Союз, в том, в чем ее обвиняют. Ну и, наконец, вы меня извините, есть какие-то вещи совершенно очевидные. Кроме того, что 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, а не наоборот. Давайте не забудем, а кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная Армия. Подзабыли? На секундочку. Вспомнить несложно. Это же очевидный факт. И у нас только под Сталинградом 1 100 000 человек погибло. В Великобритании сколько? 400 тысяч? Меньше полумиллиона и в США? 75%, а то и 80% всего потенциала вермахта было уничтожено Красной Армии Советского Союза. Вы что, подзабыли это, что ли, совсем? Да нет, не подзабыли. А просто используют вот эти события прошлого для решения сегодняшних конъюнктурных внутриполитических вопросов. Это плохо, потому что такое манипулирование историей ни к чему хорошему не ведет. Оно во всяком случае не ведет к взаимопониманию, которое... Δημοσιεύτηκε από πρόνους. Κλίμα τρομοκρατίας από τους Ουκρανούς νεοναζί.
με τις ρωσικές δυνάμεις να βρίσκονται έξω από τη Μαριούπολη, όπου ζει και μεγάλο μέρος της ελληνικής ομογένειας, ουκρανικές παραστρατιωτικές οργανώσεις σταματούν τα αυτοκίνητα και δολοφονούν τους πολίτες που προσπαθούν να φύγουν από την πόλη. Δείτε στο παρακάτω βίντεο δράση της νεοναζιστικής οργάνωσης, ναι, αυτούς που υπερασπίζονται η Κάπα Μητσοτάκης και Νιδένδιας, να δολοφονούν τον πατέρα μιας οικογένειας και να κακοποιούν γυναίκα και παιδιά που επιχειρούσαν να διαφύγουν από την πόλη. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή δραστηριοποιείται η ταξιαρχία του Άζοφ, μια από τις πλέον διαβόητες και εγκληματικές νεοναζιστικές οργανώσεις της Ουκρανίας. Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη σχετικά με το θάνατο και τον τραυματισμό Ελλήνων ομογενών στην περιοχή του Ντονμπάς, αναφέρει σε ανακοίνωση της η πρεσβεία της Ρωσίας στην Αθήνα, αναφορικά με τον θάνατο Ελλήνων ομογενών στην περιοχή Σαρτανά της Ανατολικής Ουκρανίας. Από την πλευρά μας, προσθέτει η ρωσική πρεσβεία, με την πλήρη υπευθυνότητα διαβεβαιώνουμε ότι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας είναι αποκλειστικά και μόνο στρατιωτικές μονάδες και υποδομές. Εμείς δεν βομβαρδίζουμε κατοικημένες περιοχές και χωριά, ούτε οποιασδήποτε πολιτικές ή κοινωνικές υποδομές. Στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά, οι ρωσικές αεροπορικές και διαστημικές δυνάμεις σήμερα δεν επιχειρούσαν. Και υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, επισημαίνουμε ότι ο Ουκρανικός στρατός και τα εθνικιστικά τάγματα νεοναζί εδώ και πολλά χρόνια είναι γνωστοί για χτυπήματα, ακόμα και με βαρέα όπλα, κατά αμάχων. Αυτό είναι αποδεδειγμένο και επισήμως καταγεγραμμένο. Προειδοποιούμε ότι το καθεστώς του Κιέβου είναι πιθανό να χρησιμοποιεί την ελληνική, καθώς και άλλες εθνικές κοινότητες που ζουν στην Ουκρανία, ακριβώς για να προκαλέσει και να φουσκώσει την αντιρωσική αντίδραση από το εξωτερικό, καταλήγει στην ανακοίνωση της η ρωσική πρεσβεία. Το ελληνικό διάβημα στο Ρώσο πρέσβη. Νωρίτερα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία ρωσικός αεροπορικός βομβαρδισμός είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 2 ομογενών και τον τραυματισμό 6 στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά στην Ανατολική Ουκρανία, τονιζόταν πως η Ελλάδα εκφράζει τον αποτροπιασμό της και καταδικάζει απερίφραστα το βομβαρδισμό αμάχων από ρωσικό αεροσκάφος στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά νωρίτερα σήμερα. Ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 2 ομογενών, καθώς και τον τραυματισμό άλλων 6, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού. Παράλληλα, γινόταν γνωστό πως με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας, Θεμιστοκλής Δεμήρης, πραγματοποίησε τηλεφωνικά έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Ρώσο πρέσβη στην Αθήνα και τον κάλεσε αύριο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Thank you.
У вас. Ο 44χρονος Ζελένσκι γεννήθηκε στην πόλη Κρύβγη Ρη από Εβραίους γονείς. Αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο με πτυχίο νομικής, αλλά ήξερε από νωρίς ότι η κλίση του ήταν στην υποκριτική και συμμετείχε σε μια ομάδα κωμικών, οι οποίοι έκαναν θράψεις στη ρωσική τηλεόραση. Το 2003 έπαιξε μια εταιρεία παραγωγή στην Κβάρταλ 95. Ως τα μέσα του 2010 είχε ήδη πολλές ταινίες στο ενεργητικό του κυρίως κωμωδίες. Το 2014 όμως εντυπωσιάζεται από τα πολιτικά δρόμενα όταν εκδιώθηκε από την Προεδρία στα γεγονότα εκείνης της χρονιάς ο φιλορώσος Βίκτορ Γιανουκόβιτς και οι Ρώσοι κατέλαβαν την Κρυμαία. Το 2015 η σειρά «Υπηρέτης του λαού», όπως ονομάστηκε και το κόμμα του, έκανε πρεμιέρα στην Ουκρανική τηλεόραση και ο Ζελένσκι μπήκε για τα καλά στο πετσί του ρόλου, υποδιόμενος τον πρόεδρο Βασίλη Γκολομπορόντικο. Βασίλη Πετρόβιτς Γκολομπορόντικο. Ναι. Доброе утро, господин президент. 4 χρόνια αργότερα, ο ηθοποιός πολιτικός εκλεγόταν στα αλήθεια στις 20 Μαΐου του 2019 με κεντρικά συνθήματα τη δωρεάν διανομή ιατρικής κάναβης, την νομιμοποίηση των αμπλώσεων, της πορνείας και του τζόγου, αντιδρώντας στην νομιμοποίηση των όπλων, ενώ ο κύριος στόχος του ήταν η αποκομμουνοποίηση της Ουκρανίας. Τώρα ο πρόεδρος Πούτιν τον πληρώνει με το ίδιο νόμισμα, έχοντας στη φαρέτρα του τα συνθήματα Ζελένσκι. Γι' αυτό άλλωστε και οι χαρακτηρισμοί ως νεοναζί και ναρκωμανοί. Ενώ θέλει πάση θυσία το γκρέμισμά του από την ηγεσία της Ουκρανίας. Εκεί στην περιοχή του Ντονμπάς, κοντά στα ελληνόφωνα χωριά μας, τα οποία λένε, δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε αυτό το πράγμα, ότι είναι αυτοί που κάνουν και σφαγές, που χτυπάνε Έλληνες κλπ. Και τους θεωρούν ρωσόφιλους. Δηλαδή, αυτή η έκρηξη που έγινε εκεί, υπάρχει μια περίπτωση, δεν λέω ότι έγινε έτσι, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να έχουν ρευτεί από αυτές τα. Να είναι προβοκάτσια. Να είναι μια προβοκάτσια. Μπορεί, μπορεί. Πόλεμος... Κανείς δεν ξέρει σε πόλεμο. Ξέρετε, δεν ξέρει, δεν μπορεί. Η εμπειρία μου από τότε που ήμουν πιτσιρικάς πολεμικός ανταποκριτής στη Βοσνία μέχρι τώρα που γέρασα, λέει ότι όταν έχεις πόλεμο, το πρώτο πράγμα που πλήττεται είναι η ενημέρωση. Σου πασάρει ο καθένας ό,τι θέλει. Άντε, εσύ να διηθήσεις, εάν αυτή τη στιγμή που καλύπτουμε ένα πόλεμο μέσα από το Twitter. Ρίξει κάποιος ένα βίντεο 20 χρόνια πίσω, πού να το καταλάβει, στρατηγέ. Προσπαθούμε να φιλτράρουμε κι εμείς, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γι' αυτό μεταδίδουμε την κάθε είδηση με επιφύλαξη. Ακριβώς. Κύριε Μάνεση, θυμάστε την περίπτωση του Κορμοράνου μέσα στο πετρέλαιο. Βέβαια. Το CNN. Πείτε τι για τους νεότερους να τη θυμηθούν για τον Κορμοράνο. Ότι ήταν κατασκευασμένοι, ότι δεν είχαν γίνει αυτά τα πράγματα, δεν διαλύθηκαν. Δεν υπάρχει Κορμοράνο στο Περσικό. Υπάρχει στην Αλάσκα. Υπάρχει Κορμοράνο. Και όμως έγινε μεγάλο θέμα για το φουκαρά του Κορμοράνου. Εμείς οι μεγαλύτεροι τα θυμόμαστε, κύριε Μάνεση. Βέβαια, βέβαια. Στρατηγέ μου, τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου επιτρέψετε να πω να συμπληρώσω για μισό λεπτό. Να προσέξουμε καλά. Αυτή η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση δεν είναι αυτοτελές επεισόδιο. Είναι η μεγάλη έκρηξη στη γεωπολιτική μετάβαση. Συμφωνείτε με τον φίλη. Αυτά έλεγε πριν. Αλλάζει ο χάρτης. Επειδή είναι φίλος μου, αυτό γι' αυτό λέω να είσαι φίλος σε αυτά που έλεγε ο Γιώργος και ότι ο Πούτιν αποφάσισε να κάνει να χρησιμοποιήσει σκληρή ισχύ για να απορριθμίσει την δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας που είναι εις βάρος της Ρωσίας. Να τα λέμε αυτά για να μην είμαστε ευχάριστοι, αλλά λέμε την αλήθεια. Καλημέρα, στρατηγέ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, κύριε Μάνεση. Μεγάλη μας τιμή. Να είστε καλά, στρατηγέ. Δεν θυμάμαι τώρα το στρατηγέ. Έτσι. Αλλά προσέξτε με κάτι, κύριε Παπαδάκη, γιατί με τσιγκλάτε. Η Δύση είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στο διεθνές δίκαιο, έτσι. Μπράβο. Δεν μου λέτε, όταν η Τουρκία μπήκε στην Κύπρο... Κάθε μέρα το λέω. Ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο που μου έστειλα σήμερα, επίκαιρο. Τα παρακάτω μου τα έστειλε σήμερα ένας γνωστός. Να είμαστε και Ουκρανοί σήμερα και ό,τι θέλεις. Αλλά πρέπει όσο Ουκρανός είσαι σήμερα να είσαι το ίδιο και Κύπριος που από το 1974 έχει συγγενείς αγνοούμενους. Όσο Ουκρανός είσαι να είσαι και Έλληνας της Βόρειας Υπήρου που του άρπαξε η αλβανική κυβέρνηση την περιουσία στην παραθαλάσσια περιοχή και του ληστεύει το γιος του. Όσο Ουκρανός είσαι, να είσαι και Έλληνας, μεροκαματιάρης, τσαράς, που τον διώχνουν από τα ελληνικά νερά οι Τούρκοι, οι λιμενικοί. Να είσαι Ουκρανός, να είσαι και Πόντιος, που του έσαξαν τη μισή του οικογένεια το 1922. Να είσαι Ουκρανός, αλλά να είσαι και Μικρασιάτης, που φεύγοντας από το λιμάνι της Μύρνης, γύρισες πίσω το βλέμμα και είδες το σπίτι σου να καίγεται.
να είσαι και Αφρικανός που βλέπει την υποκρισία των Ευρωπαίων και το παιδί σου να πεθαίνει με την μπανισμένη κοιλιά λόγω πείνας και δίψας. Να είσαι και Σέρβος που είδε ακροτηριασμένα παιδιά και αίμα στη χώρα σου όταν βομβάρδιζαν ειρηνευτικά το ΝΑΤΟ που τόσο πολύ υποστηρίζεις και ελπίζεις ότι θα σε σώσει. Να είσαι άνθρωπος ειλικρινής που τολμά να κοιμάται δίχως τύψεις το βράδυ με καθαρή συνείδηση μόνον υποκριτής να μην είσαι. Ο Ρώσος μία μέρα στην Ουκρανία κυρώσεις. Ο Τούρκος 48 χρόνια στην Κύπρο ούτε μια κουβέντα μούγκα. Όπως σε ενοχλεί η κατοχή μέρους της Ουκρανίας από τους Ρώσους, το ίδιο και περισσότερο ακόμη θα έπρεπε να σε ενοχλεί η κατοχή μέρους της Κύπρου από τους Τούρκους εδώ και 48 χρόνια. Από τη φίλη Ολία Κυλούεβα, Ρωσίδα της Μαριούπολης, απευθύνομαι στους ειρηνιστές και πονόψυχους που έχουν κατακλείσει το Facebook τελευταία μέρα, επειδή μάλλον οι περισσότεροι έχουν παροπίδες στα μάτια ή κατέχουν πολύ επιλεκτική μνήμη, θα σας υπενθυμίσω. Ξέρετε αγαπητοί, ο πόλεμος δεν ξεκίνησε εχθές, ο πόλεμος κρατάει 8 χρόνια τώρα. Πέρα το ότι μέχρι τώρα δεν σας ενδιέφερε καθόλου. Πού ήσασταν όλοι εσείς όταν ο Ουκρανικός στρατός χτυπούσε πόλεις και χωριά? 152 παιδιά σκοτώθηκαν και πόσα έμειναν ανάπηρα όταν εμείς φωνάζαμε «Save Donbass people! Save Donbass people!» Εσείς ενοχλημένοι που σας χαλάμε τη διάθεση από τις εικόνες με σκοτωμένους ανθρώπους. Κάνατε στραβά μάτια και κουφά αυτιά. Όταν στις 2 Μαΐου το 2014 διαπράχθηκε ένα αποτρόπαιο έγκλημα, όταν μετά από μια ειρηνική διαδήλωση Ουκρανοί Ναζί έκλεισαν τους ανθρώπους σε ένα κτίριο και τους έκαψαν ζωντανούς και αυτούς που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φωτιές και έπεφταν από τα παράθυρα τους χτύπαγαν μερόπαλα μέχρι θανάτου. Αυτό δεν ακούστηκε πουθενά και δεν ευαισθητοποίησε κανένα Ευρωπαίο ανθρωπιστή προοδευτικό. Όταν το στόχο των βομβαρδισμών έδευτε ένα γυροκομείο και έβλεπε στους σκοτωμένους παππούδες στα αναπηρικά μαξάκια και λουτρά αίματος από κάτω να τρέχουν. Μου φαίνεται αναγούλα από την υποκρισία και τον κινησμό σας. Ψεύτικες ευαισθητοποίησεις και φιλοσοφικές συζητήσεις περί του κακού του πολέμου. Αχ, δεν θέλουμε πόλεμο και ποιος το θέλει? Βλέπω φθηνά εικονίδια με παιδάκια και κυτρινογάλανες σημαίες και συνθήματα. Δεν θέλουμε πόλεμο. Φοβόμαστε τον κακό θείο Πούτιν και άλλες μπούρδες. Θέλετε να σας ποστάρω αληθινές φωτογραφίες με παιδιά θύματα των βομβαρδισμών του 14 και 15. Να σας κοπεί ο ύπνος για μια εβδομάδα όπως μου κόπηκε τότε. Η μέρα έφτασε, αλλά είναι τόσο μα τόσο σίγουρη, αλλιώς δεν θα άνοιγα το στόμα μου να μην μιλήσω καθόλου. Πώς δεν θα υπάρχουν θύματα μεταξύ του αόπλου πληθυσμού? Εξάλλου έχω τους δικούς μου ανθρώπους εκεί και ξέρω πως δεν κινδυνεύουν. Η αιτία που προχωράει αρκετά αργά ο Ρωσικός στρατός είναι πως οι Ουκρανοί στρατιώτες κρύβονται μέσα στις πόλεις, στα σπίτια, που δεν μπορούν βεβαίως να χτυπηθούν από τους Ρώσους. Αντίστροφα, οι Ουκρανοί συνεχίζουν να βαράνε τις πόλεις των δημοκρατιών και εικόνες κατεστραμμένων σπιτιών από εκεί είναι. Η Ρωσία δεν είναι η Αμερική που τα εξαφανίζει όλα στο πέρασμά της, μόνο και μόνο να φτάσει στο στόχο της. Το λοιπόν ελπίζω να έγινα σαφής. Καλή χώνεψη.
Δεν έχω αναφέρει το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία, το Αφγανιστάν και τη Γιουγκοσλαβία. Αλλιώς θα γράφω μέχρι αύριο. Εγώ το μόνο που έχω να γράψω είναι πως στον εκφυλισμένο δυτικόδουλο νεοέλληνα περισσεύει η υποκρισία, ο εγωισμός και η πλήρης άγνοια ιστορίας, όχι απλά της Ρωσίας, αλλά και της ίδιας της Ελλάδας. Η φωτογραφία δείχνει ένα μνημείο δολοφονημένων παιδιών από τους τυφλούς βομβαρδισμούς του νατοϊκού ουκρανικού στρατού που γινόταν από το 2014 και συνεχίζονται. Και φυσικά κανένα δάκρυ από καμιά δυτική ή ελληνόφωνη δημοσιογραφική ή πολιτική πόρνη δεν κύλησε. Το Ντόνμπας δεν είχε παιδιά. Για τη Δύση